Δεσποινίδες, κυρίες και κύριοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άβολα πιστοί εραστές της δημοκρατίας, της ισονομίας, της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου και σχάτως και της ελευθερίας των μετακινήσεων, σας καλωσορίζω σε μία ακόμα πολύχρωμη, πολύφωτη, πολύφωνη ενημερωτική εκπομπή Skripta Manet του ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίως πατριωτικού καναλιού Free Press Channel. Σας υπενθυμίζω, σας συστήνω, σας προτρέπω να επισκέπτεστε και το blog μου anastasoslukas.blogspot.com, όπου εκεί μπορείτε να δείτε και άλλα θέματα πέραν των όσων προβάλλονται από αυτήν εδώ την εκπομπή, είτε λόγω ιδιαίτερης θεματολογίας τους, είτε λόγω μεγάλης διάρκειας των βίντεο, είτε επειδή κάποια θέματα είναι σε γραπτή μορφή από sites, και φυσικά δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε μία εκπομπή λόγου και εικόνας όπως είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Σας συστήνω να πάτε, υπάρχουν πολύ, πολύ καυτά θέματα και ξεχωρίζω βέβαια εκείνο που αναφέρεται στο περιεχόμενο του εμβολίου. Είναι ένα πραγματικά σοκαριστικό βίντεο, σας προτείνω να πάτε να το δείτε. Θα γίνετε κατά πολύ σοφότεροι. Ανάμεσα στα άλλα. Πρωτού ξεκινήσω με τα θέματα, να ευχαριστήσω θερμότατα την κυρία ή τον κύριο Παπακοσταντίνου, δυστυχώς δεν έχω μικρό όνομα, και επίσης τον κύριο Τσουτσουρή, αυτοί ξέρουν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη θεματολογία μας. Ένα θέμα, φίλες και φίλοι, το οποίο είμαι σίγουρος 101% ότι δεν το έχετε αντιληφθεί, δεν έχετε ενημερωθεί γι' αυτό, αλλά όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρόκειται για την αποκάλυψη από τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ότι δεν υπάρχει επιστημονική επιτροπή, δεν αποφασίζει η επιστημονική επιτροπή. Να μου πείτε ο κόσμος όχι τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι, αλλά εδώ πλέον η καταγγελία αυτή, η αποκάλυψη αυτή γίνεται από έναν αρχηγό κόμματος, έστω και έξω κοινοβουλευτικού, ωστόσο δεν πάβει να είναι επώνυμη καταγγελία, και εγώ προσωπικά αν θέλετε τον κύριο Καζάκη, το έχω πει και άλλες φορές, τον εκτιμώ ιδιαίτερα για τις θέσεις και τις απόψεις του. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, αλλά συμφωνούμε. Τον εκτιμώ, εν πάση περίπτωση. Και δεν το είπε για να το πει, δεν ήταν μία τάκα από αυτές που ακούμε συχνά για να δίνουν τίτλους στους δημοσιογράφους και στα μπουκόμενα μέσα εξαπάτησης. Ο κ. Καζάκης αποκάλυψε ότι το κόμμα του εζήτησε στο πρώτο lockdown μάλιστα, ζήτησε και πήρε τα πρακτικά της Επιτροπής, όπου αποκαλύφθηκε ότι δεν υπάρχουν συνεδριάσεις, δεν αποφασίζει η Επιστημονική Επιτροπή. Η Επιτροπή απλώς υπογράφει ό,τι τους φέρνουν από το Μαξίμου. Έτσι, ό,τι φέρνει τον delivery boy από το Μαξίμου, το υπογράφει η Επιτροπή. Και για τις νομικές κινήσεις τους, ως κόμμα εννοώ, ο κύριος Καζάκης μας είπε ότι δυστυχώς λόγω των περιορισμών που υπάρχουν και στο θέμα και στο χώρο της δικαιοσύνης και στα τα δικαστήρια για παράδειγμα, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για συγκεκριμένα θέματα όπου μπορείς να απευθυνθείς πλέον. Τυχαίο. Περιμένουν όμως να λήξει όλη αυτή η ιστορία ώστε να καταφύγουν στη δικαιοσύνη, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν σοβαροί λόγοι για όλους αυτούς τους λοιμοξιολόγους, τους επώνυμους, έτσι, τσιόδρες, σύψιδες, όλοι όσοι
συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή, επιτροπή εισαγωγικά, τα πιόνια του Μαξίμου δηλαδή, το λέμε από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν λοιπόν ποινικές ευθύνες και έχω την αίσθηση ότι μετά την, όταν θα λήξει αυτή η περιπέτεια, θα γίνει το έλα να δεις. Κρατήστε τα λόγια που σας λέω. Υπάρχει φοβερή οργή, χιλιάδες κόσμου, δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που αυτοκτόνησαν, αυτοί δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά όσοι έχουν κατασταθεί οικονομικά, έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει τσουνάμι νομικών επεμβάσεων. Αυτή την αίσθηση έχω. Οψόμεθα. Πάμε όμως στα συγκεκριμένα τα ζητήματα του τώρα, του σήμερα, και πάμε να δούμε αυτά που σας είπα εγώ τώρα και με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, πώς τα αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ, ο κύριος Καζάκης. Μάλιστα η κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί ούτε καν πρακτικά της Επιστημονικής Επιτροπής, κάτι που το κάνουν όλες οι άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί, τι φοβάται, τι έχει να κρύψει? Αυτό που γνωρίζω, διότι νομικοί του κινήματος έχουν προσφύγει από το πρώτο lockdown στα νότα δικαστήρια και πήραν στα χέρια τους τα πρακτικά της Επιστημονικής Επιτροπής. Ναι, ναι, για πείτε το λίγο αυτό. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία Επιστημονική Επιτροπή. Δηλαδή, θέλω να πω, η διαδικασία των Επιστημονικών Επιτροπών είναι η εξής. Θα σας περιγράφω στάνταρ. Και μάλιστα θα τα δώσω και στη δημοσιότητα σε κάποια στιγμή αυτά. Ναι, λοιπόν, και πρέπει να το κάνετε και πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, απλά λόγω της κατάστασης οι νομικοί που τα έχουν στα χέρια τους οφείλουν, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις νομικές διαδικασίες, με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, να σπαγιστούν τα έγγραφα. Είναι και χρονοβόρο αυτό. Έτσι. Και λόγω της κατάστασης, όταν τα δικαστήρια είναι κλειστά ή έχουν ειδική διαδικασία λόγω της πανδημίας, καταλαβαίνετε ότι έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά μόλις αυτά καθοριστούν επίσημα, να μην μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, θα δοθούν στη δημοσιότητα. Ξέρετε ποια είναι η διαδικασία? Η εξής. Έρχεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Γενικός Γραμματέας ή ο Υπουργός, καταθέτει την απόφαση της κυβέρνησης και την προσυπογράφουν οι συμμετέχοντες επιστήμονες της Επιστημονικής Επιτροπής. Ούτε τεκμηρίωση, ούτε υπομνήματα των καθηγητάδων που είναι εκεί για να υποστηρίξουν ή να μην υποστηρίξουν την απόφαση, τίποτα απολύτως. Αυτό είναι Επιστημονική Επιτροπή? Αυτό είναι Επιστημονική Επιτροπή? Και εδώ ενέχονται και έχουν ποινικές ευθύνες και οι καθηγητές, οι επιστήμονες δηλαδή, που συμμετέχουν σε αυτή. Μα αυτό το έλεγα χθες, επιτρέψτε μου, αυτό το έλεγα χθες. Όταν βγαίνουν, ας πούμε, οι πολιτικοί, λένε ότι λένε και έρχονται εκ των υστέρων οι επιστήμονες, αντί να σώσουν την επιστημονική κοινότητα και να διαφωνήσουν, να πούν τη γνώμη τους ή να πούν αυτό που λέτε, ας πούμε, ότι τα δεδομένα δεν είναι έτσι ή είναι έτσι, τελικά, αν. Είναι πιόνια της κυβέρνησης, αν συμβαίνουν αυτά. Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή, αν δείτε, εγώ σας το λέω και για εσάς που είσαστε δημοσιογράφος και έγκριτος δημοσιογράφος κτλ., αλλά και για τον κόσμο μας ακούει. Ας ψάξουν να βρουν πόσο αυστηρός είναι ο κώδικας για το ακαδημαϊκό επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Το να είσαι καθηγητής, αναπληρωτής, επίκουρος ή τακτικός, σε δεσμεύει πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο εκφέρεις γνώμη και ποινικά και διοικητικά, δηλαδή πειθαρχικά, σε σχέση με την ιδιότητά σου. Δεν κανονικά οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να είχαν διωχθεί από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, γιατί δεν έχουν παρουσιάσει κανένα δεδομένο. Και ξέρετε, αυτό που μαθαίναμε εμείς στη σχολή στο πρώτο έτος ήταν το εξής. Εάν δεν μπορείς να υποστηρίξεις με hard evidence, το λένε στα αγγλικά, λοιπόν, με σκληρά δεδομένα, πραγματικά δεδομένα, αυτό που υποστηρίζεις, τότε απλά είναι μία άποψη. Με απλές απόψεις οδηγούμε σε καταστροφή την πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού. Έχουμε πολλά νομικού περιεχομένου ζητήματα σήμερα, σχεδόν όλη η εκπομπή έχει να κάνει με νομικά, όπως και το βασικό θέμα, όπως έχετε διαβάσει. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Εκεί λοιπόν έχει ο γνωστός ποινικολόγος της πόλης, ο κύριος Νίκος Διαλυνάς, ποινικολόγος, κατέθηκε στη δικαιοσύνη για τα κρούσματα, τα αυξημένα στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη,
τον Οκτώβριο. Θυμάστε με όλη αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε και με την αποκάλυψη του Γεωργιάδη ότι υπήρχε, λοιμοξιολόγοι είχαν προτείνει να μην ανοίξει η πόλη εκείνες τις ημέρες. Και κατέφυγε λοιπόν ο κύριος Διαλυνάς στη δικαιοσύνη και πάμε να δούμε πώς και τι ακριβώς έχει κάνει, να μας τα εξηγήσει η κόρη του, επίσης δικηγόρος, η κυρία Άρτεμις Διαλυνά. Καταθέτουμε σήμερα μήνυση, όπου μηνυτής είναι ο πατέρας μου, ο Νίκος Διαλυνάς, σχετικά με τις παραλήψεις που έχουν γίνει στην Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2020. Ουσιαστικά έχουμε κάνει μία έρευνα 2 μηνών, όπου βρήκαμε τρομερά στοιχεία τα οποία ήταν ήδη αναρτημένα στον τοπικό αλλά και στο Πανελλήνιας Εμβέλειας τύπο της Θεσσαλονίκης. Και αυτό είναι το τραγικό, ότι εμείς δεν εισφέρουμε κανένα καινούριο στοιχείο. Αναφερόμαστε σε δημοσιεύματα τα οποία υπήρχαν ήδη τότε, αναφερόμαστε σε γνωστά δηλαδή γεγονότα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις σε αυτά τα δημοσιεύματα και εκπροσωπούν κιόλας διάφορες εργασιακές ομάδες, ήδη από τότε ανέφεραν τις παραβάσεις που λαμβάναν χώρα και την αναγκαιότητα να ληφθούν μέτρα τα οποία δεν ελήφθησαν. Αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι το εξής, που ζητάει ο πατέρας μου το εξής. Είναι κατά παντός υπευθύνη μήνυση και ουσιαστικά ζητάει το αυτονόητο, δηλαδή να διερευνηθεί αν υπήρξαν και ποιες παραλήψεις από τους αρμόδιους να λάβουν είτε αποφάσεις προς περαιτέρω λήψη μέτρων, είτε στους αρμόδιους οι οποίοι θα έπρεπε να παρέμβουν και να σταματήσουν την οποιαδήποτε παραβατική δραστηριότητα υπήρχε στην πόλη μας. Διότι αυτό συντέλεσε ουσιαστικά στο να φτάσουμε τον Νοέμβριο να γίνουμε, όπως καλώς γνωρίζετε, η πρωτεύουσα του κορονοϊού. Να πλησιάσουμε άνθρωπο, γιατί σχεδόν οι πάντες νοσούσαν. Με τις ολέθριες συνέπειες που όλο αυτό είχε, με θανάτους, με μια οικονομική δραστηριότητα μηδαμινή στην πόλη και με μαύρα Χριστούγεννα ουσιαστικά. Η μήνυση στρέφεται κατά παντός υπευθύνου. Δεν υπάρχει κάποιος που να κατονομάζεται ευθέως, αλλά ουσιαστικά αυτό ακριβώς και εμείς αναζητούμε. Το να διερευνηθεί πλέον από τους αρμόδιους εισαγγελείς ή από τον εισαγγελέα το ποιοι τελικά ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Εμείς προσκομίσαμε απλά αποδεικτικά στοιχεία. Προτείναμε τους μάρτυρες οι οποίοι είναι γνωστοί, γιατί ουσιαστικά μέσα στα δημοσιεύματα ήδη πρώτοι είπανε αυτές τις παραλήψεις, και από εκεί και πέρα αυτό που ζητάμε είναι να διεξαχθεί έρευνα ώστε να διαπιστωθούν αν υπάρχουν ευθύνες και ποιες. Προφανώς έχετε ενημερωθεί ότι για το θέμα αυτό της Θεσσαλονίκης έχει κινηθεί αυτεπάγγελτα και η εισαγγελία της πόλης, η οποία όμως έστειλε το φάκελο στην Αθήνα. Γιατί έστειλε το φάκελο στην Αθήνα η εισαγγελία Θεσσαλονίκης, θα μας το εξηγήσει ένας ακόμα δικηγόρος, ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης. Η πληροφόρηση από τα ΜΜΕ είναι ότι ο φάκελος της εισαγγελικής έρευνας που εξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη για την ύπαρξη ποινικών ευθυνών λόγω καθυστέρησης στη λήψη μέτρων με αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς από COVID-19 διαβιβάστηκε για να διενεργηθεί από τον εισαγγελέα Αθήνας λόγω αρμοδιότητας, καθώς η έδρα της Επιτροπής βρίσκεται στην πρωτεύουσα. Δηλαδή, λένε οι εισαγγελικές αρχές, αν τελέστηκε ποινικό αδίκημα, ύποπτη τέλεσης είναι τα μέλη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων και όχι η κυβέρνηση. Φαίνεται πως οι γιατροί της Επιτροπής θα λειτουργήσουν όχι μόνο σαν πρόσχημα λήψης όλων των κυβερνητικών αποφάσεων, αλλά και ως μπροστινοί ή αυτοφοράκηδες, όπως λέμε μεταξύ μας, για τυχόν ποινικές ευθύνες. Έχουν καταλάβει τα μέλη της Επιτροπής το μέλλον που τους επιφυλάσσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Έχουν καταλάβει ότι το επόμενο βήμα είναι η κλίση του κυρίου Σωτήριου Τσόδρα για να δώσει ανομωτή εξηγήσεις ως ύποπτος τέλεσης αξιόπινων πράξεων? Ο
ρατσισμός, φίλες και φίλοι, έχει ήδη ξεκινήσει. Εμβολιασμένοι εναντίον ανεμβολίαστων, ψεκασμένων εναντίον λογοτομημένων προβάτων, όπως σας λέω εγώ, όπως θέλετε πείτε το. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι έχει ξεκινήσει ο ρατσισμός εναντίον εκείνων που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και πλέον αρχίζει και αποκτά και όνομα τεπώνυμο. Στο βίντεο που θα επακολουθήσει θα δείτε έναν ξενοδόχο από την Ελούντα να λέει στο φακό ότι ο ίδιος θα ζητεί από τους υπαλλήλους που θα προσλαμβάνει να έχουν κάνει το εμβόλιο ή και θα απολύσει όσους εκ των υπαλλήλων του δεν θελήσουν να κάνουν το εμβόλιο. Είναι σαφής και ξεκάθαρος. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις δηλώσεις, το Focus FM, το ράδιο, και ο Στέφανος Δαμιανίδης επικοινώνησε με έναν νομικό, συγκεκριμένα με τον κύριο Αντώνη Παπαντονίου, ο οποίος θα μας εξηγήσει, θα σας αφήσω όλο το βίντεο, είναι γύρω στα 12 λεπτά, γιατί σας έχω πει επικαλύπτονται οι φωνές του ενός με τον άλλον και δεν θέλω να χάσετε τη ροή του λόγου. Παρακολουθήστε λοιπόν, σας προτείνω να παρακολουθήσετε όλη την εκπομπή, ό,τι θα επακολουθήσει δηλαδή, είναι ηχητικό, του νομικού του κυρίου Παπαντονίου με τον κύριο Δαμιανίδη και μας εξηγεί πώς ακριβώς, ακούστε, ανοίξτε τα αυτιά και ακούστε πολύ προσεκτικά, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, να προστατευτούν όλοι όσοι σε όλοι θα τους ζητηθεί να κάνουν το εμβόλιο προκειμένου να προσληφθούν ή σε αεροπορικές εταιρείες να τους επιτρέπουν να ταξιδεύουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Υπάρχουν για όλα λύσεις. Στη νομική υπάρχουν για όλα λύσεις. Πάμε να ακούσουμε την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική και χρήσιμη συνέντευξη του κυρίου Παπαντονίου στο Focus FM. Τώρα θέλω λίγο να ακούσουμε μαζί ξανά μια δήλωση που έπαιξα πριν από το διάλειμμα. Δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένος για να την ακούσατε. Είναι από επιχειρηματία ο οποίος δραστηριοποιείται σε γνωστό ξενοδοχείο της Κρήτης. Σαν το θέμα των εμβολιασμών, ότι είπατε κύριε Κοκοτέ ότι θα επενδύατε σαν επιχείρηση να εμβολιάζετε όλους τους υπαλλήλους. Αν κάποιος αρνηθεί, τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να προσλάβω κάποιον που θα αρνηθεί να εμβολιαστεί, δηλαδή εννοείται. Αλλά είναι επικίνδυνος. Καταρχήν, το γεγονός ότι θα αρνηθεί να εμβολιαστεί, που σημαίνει ότι είναι, καταρχήν δεν πιστεύει στον ιό, άρα είναι επικίνδυνος. Δεν θα πάρει σοβαρά τα μέτρα. Στην προσωπική του ζωή ενδεχομένως να μην προσέχει, άρα θα μου φέρει τον ιό μέσα. Δεν θα μπορεί να μην τον προλάβω με μια απλή θερμομέτρηση στην πύλη. Όπως ξέρουμε, ο ιός θέλει 3-4 μέρες να υποαστεί. Όχι, δεν το συζητάω. Δεν γίνεται να συζητάμε, παιδιά, για τέτοια πράγματα. Αυτά πράγματα στα οποία επεμβαίνει εισαγγελέα. Ωραία. Κύριε Παπαντονίου, θέλω το σχόλιο σας. Λοιπόν, ακούστε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον έλεγχο ή τη θεραπεία ενός ανθρώπου είναι υποχρέωση του ανθρώπου αυτού να αποφασίσει τι θα κάνει, αν θέλει να κάνει, πότε θα το κάνει και πώς θα το κάνει. Δηλαδή, πρέπει να δώσει την συνένεσή του μετά από πλήρη ενημέρωσή του για οτιδήποτε. Και συνένεση για ιατρική πράξη είναι ακόμα και η συνταγογράφηση. Δεν μπορεί κανείς να επέμβει στην απόφαση του ανθρώπου για το πώς θέλει αυτός ή δεν θέλει να λειτουργήσει από πλευράς ιατρικής. Το καταλάβαμε. Είναι απόλυτο δικαίωμα του προσώπου να αποφασίσει τι θέλει και τι δεν θέλει σε ό,τι αναφέρεται στην υγεία του. Ωραία. Ωραία. Και τότε τι λέει αυτός ο κύριος? Αυτό. Δεν μπορεί κανείς να τον υποχρεώσει να κάνει απολύτως καμία ιατρική πράξη χωρίς την πλήρη ελεύθερη και μετά από γνώση συνένεσή του. Ναι, αλλά τώρα έχουν αρχίσει και πέφτουν οι πρώτες κανονιές ότι αν δεν έχεις εμβολιαστεί δεν θα σε προσλάβω. Λοιπόν, ακούστε, ναι. Θα πάω και θα κάνω μήνυση και αγωγή εγώ
για σε αυτόν ο οποίος με εκβίασε. Ναι. Και με απείλησε. Συγγνώμη. Εδώ υπάρχουν νόμοι και υπάρχουν νόμοι όχι μόνο αυτού που λέγεται ακόμα κράτος ελληνικό, αλλά και διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες είναι νόμοι που έχουν και υπερνομοθετική ισχύ, γιατί έχουν μπει στο εσωτερικό δίκαιο με εφαρμογή του άρθρου 28 του Συντάγματος. Μάλιστα. Συνεπώς έχουν ισχύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει ένας τυπικός νόμος που ψηφίστηκε από το ελληνικό κράτος, που σημαίνει ότι εάν έρχεται κάποια διάταξη ή συνολικά ο νόμος ο εσωτερικός με τον νόμο ο οποίος μπήκε στο εσωτερικό δίκαιο με τη διαδικασία του άρθρου 28 του Συντάγματος σαν διεθνή σύμβαση, mm-hmm. αυτή που υπερισχύει είναι η διεθνή σύμβαση. Εντάξει. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Αυτό. Άρα λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι τολμούν να μας λένε ότι εγώ δεν θα σε προσλάβω ή θα σε απολύσω αν δεν έχεις κάνει το εμβόλιο, υπάρχει αυτή τη στιγμή καλυπτόμαστε από τον νόμο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν δικαιούνται να το κάνουμε. Και θα πρέπει να ξέρουμε, και θα πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι ναι, μεν υπάρχει όλο το νομικό οπλοστάσιο, υπάρχουν ναι. και οι εσωτερικοί νόμοι αλλά και οι διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες διεθνείς συμβάσεις φτάνουν μέχρι και, και στο καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, που αναφέρει εκεί ποια θεωρεί σαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και ένα από τα εγκλήματα, τα τέσσερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τα οποία αναγνωρίζει και με τα οποία ασχολείται και για τα οποία προστατεύει τους ανθρώπους, είναι και οι ιατρικές έρευνες, τα ιατρικά πειράματα και τα επιστημονικά πειράματα. Μάλιστα. Το καταλάβαμε. Μάλιστα. Και ποιος μας λέει εμάς, κύριε Παπαντονίου, ότι δεν θα βρεθεί ένα παραθυράκι που θα μπορεί έτσι να αλλάξει τη διατύπωση και να επιτρέψει και να δώσει πάτημα? Πρέπει να αλλάξουν οι διεθνείς συμβάσεις, κύριε Δαμιανίδη. Σε διεθνές επίπεδο θα γίνει. Πρέπει αυτό, να αλλάξει οι διεθνείς συμβάσεις, γιατί ναι. όλες αυτές, και δεν είναι μία, τι να σας λέω. Συγγνώμη, εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή εταιρείες αεροπορικές, οι οποίες διαφημίζουν ήδη εδώ και ένα μήνα ότι αν δεν είσαι εμβολιασμένος δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις μαζί τους. Αυτό το είπανε την πρώτη φορά, την πρώτη στιγμή, και ναι. από εκεί και μετά βγάλανε το σκασμό. Και να σας πω γιατί. Γιατί θεωρήστε, σκεφτείτε να είσαστε εσείς ένας επιχειρηματίας, ναι. δεν λέω για τον απλό επιβάτη, εντάξει χαμηλό το κόστος που θα πάθαινε ζημιά mm-hmm. η αεροπορική εταιρεία, ναι. αλλά σκεφτείτε να είσαστε ένας επιχειρηματίας εσείς. Να έχετε βάλει το δικηγόρο σας να συντάξει μία σύμβαση εκπροσώπησης, αντιπροσώπευσης ή συνεργασίας με μια ξένη εταιρεία, ναι. Για να συνεργαστείτε. Mm-hmm. Έχετε πληρώσει το δικηγόρο σας, το οποίος έχει ετοιμάσει όλη τη διαδικασία και απομένει να πάτε εσείς στον Άρη, δεν ξέρω σε ποιο κράτος, σε ποιανού κόσμου mm-hmm. ήταν ο συνεργάτης αυτός, mm-hmm. να υπογράψετε και τη σύμβαση. Και πάτε στο αεροδρόμιο λοιπόν και έχετε το εισιτήριό σας, έχετε και, και την ταυτότητά σας προκειμένου για κράτος μέλος της Σέγγεν, ναι. ή και το διαβατήριό σας με τη βίζα του τρίτου κράτους που θα πάτε, και σας λένε εκεί ότι δεν έχετε πιστοποιητικό εμβολιασμού, δεν έχετε πιστοποιητικό υγείας ή όπως αλλιώς το ονομάσουνε. Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε. Ωραία. Εσείς φεύγετε, πάτε στο δικηγόρο σας και κάνει μήνυση και αγωγή κατά του υπευθύνου της αεροπορικής εταιρείας, τη μήνυση και την αγωγή κατά του προέδρου της εταιρείας, κατά της εταιρείας την αγωγή. Και θα μου πείτε ότι για τη μήνυση έχουν ένα μπροστινό για να παίρνει τις ποινές και να καθαρίζει ο πρόεδρος. Μάλιστα. Ναι, ναι. Πάει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει, είναι το λιγότερο. Ναι. Αλλά στην αγωγή εγώ θα περιλάβω. Ο δικηγόρος μου θα περιλάβει το αεροπορικό εισιτήριο που έχω πληρώσει και δεν μπόρεσα να ταξιδέψω, το ταξί που πήγα στο αεροδρόμιο, τα έξοδα του ξενοδοχείου που πλήρωσα για να διαμείνω, το tour operator που θα μου έκανε κάποια εκδρομή στην περιοχή, ναι. και εδώ είναι το μεγάλο τώρα, το διαφυγόν κέρδος, τη θετική και αποθετική ζημία. Mm. Δηλαδή, εάν η σύμβαση που θα υπέγραφα εγώ
Υπολογίζω σύμφωνα με τη σύμβαση ότι θα μου απέφερε ένα εισόδημα 100.000 δολάρια. Δεν σας λέω εγώ μεγάλα ποσά. Ναι. 100.000 δολάρια, ναι, από τη συνεργασία αυτή, την οποία δεν την ολοκλήρωσα γιατί δεν μου επέτρεψες να μπω μέσα παράνομα. Για πείτε μου η αεροπορική εταιρεία τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Έλατε. Βούλιαξε. Βέβαια, θα καταστραφεί. Καταλάβατε. Θα καταστραφεί. Όχι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχουμε, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απέναντι σε τέτοιες πρακτικές που θέλουν να επιβάλλουν με το στανιό το εμβόλιο σε όλο τον κόσμο, χωρίς να υπάρχουν, να είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια του εμβολίου για όλο τον πληθυσμό. Και η ασφάλεια να ήταν εξασφαλισμένη, φίλε σωστό, μου, κύριε Δανιανίδη. Σωστό. Δεν θα μπορούσε πάλι να με υποχρεώσει. Σωστό. Το πολύ κράτος σωστό. Οφείλει να μου έχει όλες τις δυνατότητες ανοιχτές για την προστασία της ζωής μου, για τα δικαιώματά μου, για τα ανθρώπινα δικαιώματά μου, που είναι να μου έχει σχολείο για να πάνε τα παιδιά μου και δασκάλους να τα μάθουν γράμματα, να μου έχει δρόμους να κινούμε, να μου έχει, ξέρω εγώ, να μου έχει νοσοκομεία, τότε, να μου έχει φάρμακα, συμφωνούμε, να μου έχει στη διάθεσή κύριε μου. Και από εκεί και πέρα, ναι, και από εκεί και πέρα είναι επιλογή δική μου τι από όλα αυτά θέλω να κάνω χρήση. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα όμως. Αυτό είναι έτσι, όπως τα λέτε, ακριβώς είναι. Όπως τα λέτε. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στον πολίτη. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη τα πρώτα τα κανόνια να πέφτουν από σε ιδιωτικό επίπεδο ότι εγώ δεν θα κάνω. Τα ακούσαμε, μας είπατε ότι είμαστε OK. Έχουμε όμως και κάτι πιο σοβαρό. Από το Σαββατοκύριακο που μας μέρασε, υπήρξαν στα σώματα ασφάλειας επικοινωνίες σε επίπεδο διοικητών με τους υφισταμένους τους για να τους πούνε να εμβολιαστούν. Έχω στα χέρια μου χαρτί έγγραφο από την πυροσβεστική υπηρεσία εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου μου είπε άνθρωπος συνδικαλιστής του χώρου πως τους έπαιρναν Σάββατο βράδυ, Κυριακή, από την υπηρεσία τους να τους πούνε ελάτε να εμβολιαστείτε. Δεν πάω! Δεν τους υποχρέωναν, να το ολοκληρώσω. Δεν τους υποχρέωναν, αλλά τους πίεζαν. Μα τους πιέζουν γιατί? Επειδή έχουν αποτύχει. Επειδή ξέρουν και βλέπουν ότι ο κόσμος αντέδρασε, απειλούν και βασανίζουν το λαό. Και ένα από τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι και τα βασανιστήρια. Αυτό είναι ψυχολογικός εκβιασμός, είναι βασανισμός. Ναι. Εάν κύριε εσύ μου προσφέρεις κάτι, εγώ θα επιλέξω αν θα το πάρω ή όχι. Είναι δική μου δυνατότητα. Αλλά ξέρετε κάτι... τα χαρτιά, οι διεθνείς συμβάσεις, τα καταστατικά ποινικών δικαστηρίων της Χάγης και είναι πολύ χρήσιμα, είναι αναγκαία, είναι πολύτιμα. Αλλά αν εγώ δεν τα εφαρμόσω εγώ, εάν δεν κάνω χρήση εγώ, είναι άχρηστα. Κύριε Παπαντονίου, ας κοιτάξουμε λίγο όμως το θέμα στα μάτια. Διότι απέναντι σε αυτόν τον εκβιασμό, εσείς καλά τα λέτε, αλλά απέναντι σε αυτόν τον εκβιασμό πρέπει να ξέρουμε ότι πολλοί συνάνθρωποι μας θα υποκύψουν γιατί θέλουν να βάλουν ένα κομμάτι φαγητό στο τραπέζι τους, να θρέψουν τα παιδιά μα τους. Μα δεν μπορεί να τους απολύσει, καταλαβαίνουμε ελληνικά. Εάν τους απολύσει, έχει διαπράξει και ποινικό αδίκημα αλλά και αστικό. Θα πάει στο δικαστήριο, στο αστικό και θα ζητήσει αποζημιώσεις. Επιμένω. Για να το καταλάβουνε. Δεν μπορεί να έχει καμία συνέπεια τη στιγμή που μιλάμε οποιοδήποτε εργαζόμενος απέναντι σε ένα τέτοιο εκβιασμό από τον εργοδότη του. Κανένα, τίποτα. Τελεία και παύλα. Τίποτα, τελεία. Μάλιστα. Τελεία. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαντονίου. Του ζητάω εγώ να μου δώσει την απόλυσή μου, ναι, αναφέροντας την αιτία της απόλυσης. Για να μην το κάνει. Και αν δεν μου το δώσει, έχω δίπλα μου ακόμα και ένα άτομο σαν μάρτυρα. Ή έχω ενεργοποιήσει το κινητό μου τηλέφωνο και καταγράφω την συνομιλία. Και πάω στο δικαστήριο. Και κυρίως στην αγωγή. Αυτοί πονάνε. Τα λεφτά πονάνε. Τα λεφτά πονάνε. Θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Παντονίου, είστε σαν διαφωτιστικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Μια χαρά. Ευχαριστώ. Το δικαίωμά μου το ασκώ. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι όταν θα λήξει όλη αυτή η ιστορία θα υπάρξουν αρκετές νομικές κινήσεις εναντίον όλοι όσοι ευθύνονται για την καταστροφή
της οικονομίας, που κατά σαφή της οικονομίας σημαίνει καταστροφή των ανθρώπων. Έτσι. Η οικονομία δεν είναι κάτι απρόσωπο. Η οικονομία εκφράζεται από τους ανθρώπους, από τους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας, μιλώντας για την Ελλάδα φυσικά. Τα πράγματα όμως έχουν αρχίσει ήδη και αγριεύουν. Έχει περάσει ο μήνας του μέλητος, όπως σας έλεγα και σε μια προηγούμενη εκπομπή, στον χώρο της υγείας με τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Και η νέα είδηση που μας έρχεται, μένουμε στην Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο, από Ελούτα πάμε Ρέθυμνο και στο νοσοκομείο δηλαδή του Ρεθύμνου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες παραιτήθηκαν 11 γιατροί του νοσοκομείου έπειτα από απειλές του διοικητή του νοσοκομείου, διότι είχε προηγηθεί η δήλωση της διευθύντριας της παθολογικής κλινικής, της κυρίας Ελένης Ιωαννίδου. Ο διοικητής του νοσοκομείου είναι ο Λευτέρης Μαρκάκης. Η κυρία Ιωαννίδου λοιπόν είχε προαναγγείλει ότι την Κυριακή δεν θα λειτουργήσει η κυριακάτικη εφημερία, επειδή δεν έβγαιναν οι εφημερίες και επειδή η Επιστημονική Επιτροπή το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου δεν έχει, να σας διαβάσω ακριβώς, δεν έχει εγκριθεί το πρόγραμμα εφημέρευσης Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Προσέξτε, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, ο Δεκέμβριος μας έφυγε. Έτσι, μας έχει φύγει εδώ και 20 μέρες. Λοιπόν, και δεν έχει εγκριθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, καθώς έχει χαρακτηριστεί ανασφαλές για τους ασθενείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αναστάτωση επικρατεί στο νοσοκομείο και έπειτα από τις απειλές του Μαρκάκη είχαμε και ανακοίνωση από τους γιατρούς του νοσοκομείου που την υπογράφουν όλοι. Πάμε να σας διαβάσω όλη την ανακοίνωση των γιατρών. Ποιος είναι νόμιμος, άραγε? Μια διοίκηση που βάζει τους εργαζόμενους να δουλεύουν πάνω από το νόμιμο όριο? Μια διοίκηση που όταν δεν μπορεί να λύσει προβλήματα εν τέλει σταθερά τους εργαζόμενους να δουλεύουν πάνω από τις δυνάμεις τους? Μια διοίκηση που παρανόμως διακόπτει την άδεια ανατροφής μιας μητέρας? Μια διοίκηση που αφήνει χωρίς εφημερεύοντα το πιο κομβικό τμήμα του νοσοκομείου, το τμήμα επειγόντων περιστατικών? Μάλλον το ερώτημα πρέπει να αντιστραφεί. Ποιος είναι παράνομος? Αυτός που δουλεύει με εντέλεστε εδώ και πάνω ένα χρόνο, που δεν έχει πάρει ούτε μία μέρα από την νόμιμη άδεια που δικαιούται, που δεν έχει κανένα δικαίωμα για εκπαίδευση, που καλύπτει το τμήμα επειγόντων περιστατικών όταν δεν υπάρχει γιατρός για να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές? Ας δούμε τώρα ποιος είναι αρμόδιος. Ποιος είναι αρμόδιος να κρίνει τι είναι ασφαλές για τους ασθενείς και τι όχι? Η κοινή λογική που λέει ότι η εφημερία χωρίς κάλυψη ειδικού γιατρού δεν είναι ασφαλής, ο γιατρός που νοσηλεύει τους ασθενείς, ο διευθυντής της κλινικής που βλέπει το νοσοκομείο να μετατρέπεται σε εφημεριακό κέντρο, ο πρόεδρος του τομέα που λόγω υποστελέχωσης δεν μπορεί να καταρτήσει πρόγραμμα εφημέρευσης για την κλινική COVID, το Επιστημονικό Συμβούλιο που κρίνει για δεύτερο μήνα ότι το πρόγραμμα εφημέρευσης είναι επισφαλές και δεν το έχει εγκρίνει, ή η ανώτερη διοικητική υπάλληλη? Ποιος είναι πάλι αρμόδιος να λύσει αυτά τα προβλήματα? Ο γιατρός που δουλεύει χωρίς άδεια εδώ και 2 χρόνια με 8 εφημερίες το μήνα σε 2 και 3 τμήματα ταυτόχρονα μέχρι να πέσει κάτω? Ή η διοίκηση και η ΙΠΕ, οι οποίοι αφού προσπάθησαν να μας πείσουν με λογιστικά τερτύπια ότι το πρόβλημα λύθηκε, τώρα σηκώνουν τα χέρια ψηλά? Αυτή η επιλεκτική έκκληση στην νομιμότητα απέναντι σε γιατρούς που αγωνιούν για το μέλλον του νοσοκομείου και αγωνίζονται για τη διατήρηση της ποιότητας της δουλειάς τους, τη στιγμή που οι παρανομίες από τη διοίκηση πέφτουν βροχή, είναι τουλάχιστον υποκριτική. Το επιχείρημα του «δούλεψε όπως δούλευες χθες» είναι σαν να λες στο μαραθωνοδρόμο μετά τα 42 χιλιόμετρα: «Γιατί έπεσες κάτω, συνέχισε, πριν λίγο έτρεχες». Κυρία διοικήτρια της ΙΠΕ και κύριε διοικητά, κάντε τη δουλειά σας για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας. Ανδρουλάκη Γεωργία παθολόγος, Αντριόπουλος Χρήστος αναισθησιολόγος, Βελιβασάκης Γιώργιος ορθοπαιδικός, Βρανάκης Γιώργιος χειρουργός, Γαρμπή Αναστασία ορθοπαιδικός, Γιώβης Γιώργιος ουρολόγος, Γραφάκου Όλγα παιδίατρος, Ζάκας Φώτιος καρδιολόγος, Ζενιώδη Μαρία Ελένη παθολόγος,
Ιωαννίδου Ελένη Παθολόγος, Καμπουράκη Δέσποινα Εντατικολόγος, Κασάπη Μαρία Οριλά, Καστινάκης Κωνσταντίνος Γενικός Γιατρός, Κεντριλή Αργυρό Γάστρεντερολόγος, Κουντουράκης Ευάγγελος Χειρουργός, Κούτλα Χριστίνα Βιοπαθολόγος, Κυρίτσια Κατερίνη Εντατικολόγος, Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ Γάστρεντερολόγος, Μαρκάκης Χαράλαμπους Εντατικολόγος, Μοσχονά Ροδαμάνθη Ακτινολόγος, Νεονάκη Πελαγία Παιδίατρος, Νταουντάκη Ειρήνη Νεφρολόγος, Παπαδάκη Παναγιώτα Νεφρολόγος, Πάσαμ Ανδρέας Νεφρολόγος, Πεντάρη Αναστασία Εντατικολόγος, Περισσινάκη Γαριφαλιά Νεφρολόγος, Περισσινάκης Ηρακλής Χειρουργός, Πολοπετράκη Μαρία Καρδιολόγος, Σαμιώτης Ηλίας Εντατικολόγος, Σαριδάκης Ιωάννης Ακτινολόγος, Στουπής Ιωάννης Ογκολόγος, Χριστογιάννης Χάρης Ορθοπαιδικός. Ο Λουδοβίκος 14ος, προφανώς ξέρετε, αν όχι θα το πληροφορηθείτε αμέσως τώρα, έμεινε στην ιστορία με τη φράση που είπε «L'état c'est moi», δηλαδή «το κράτος είμαι εγώ». Τώρα έχουμε έναν Έλληνα υπουργό, ο οποίος μιμούμενος το Λουδοβίκο 14ο, λέει ότι η κυβέρνηση είμαι εγώ. Πρόκειται για τον Άδωνη Γεωργιάδη τον πρώτο. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε και πώς το είπε. Σας άδειασε η κυβέρνηση για το θέμα τροχιονοδρομικών. Αυτό διάβασα εγώ. Όχι, δεν λέω τι έγινε, σας λέω τι διάβασα. Τα διαβάζω εγώ και γελάω. Μα είμαι η κυβέρνηση. Τι είμαι εγώ εκτός κυβέρνησης είμαι. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Σκρίπτα μάνετ. Αν σας άρεσε ότι είδατε και ότι ακούσατε, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε το βίντεο όπου νομίζετε ότι μπορεί να πιάσει τόπο, μπορεί και κάποιοι άλλοι να γίνουν σοφότεροι, και επιπλέον, αν ενδιαφέρεστε να ενημερώνεστε για κάθε εκπομπή που προβάλλετε στο YouTube, πατήστε και το καμπανάκι, το κουδουνάκι. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, Θεού θέλοντος και YouTube επιτρέποντος. Μην ξεχνάτε τα λόγια του Winston Churchill, είμαι αισιόδοξος, διότι δεν βρίσκω τίποτα χρησιμότερο εκτός από αυτό. Στο επανειδήν.